μετρηθήκαμε και είμαστε λιγότεροι. Κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν θα είναι με τις οικογένειές τους. Δεν θα είναι στο πασχαλινό τραπέζι. Δεν θα είναι στους χώρους εργασίας. Και όλα αυτά φταίνε κάποιοι. Δεν φταίει ένας μόνο ένα εργαζόμενος που το σταυρώνουμε. Φταίνε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν από την Ελλάδα. Φταίνε όλοι που παίρναν τις αποφάσεις. Φταίνε όλοι αυτοί που παίρνανε την απόφαση για τη διάλυση του ελληνικού σιδηροδρόμου. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειες των συναδέλφων μας και των δεκάδων συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό αυτό δυστύχημα. Σε όσους εδώ σήμερα έχουν αντιληφθεί το τι ακριβώς συνέβαινε και στηρίζουν την προσπάθεια που γίνεται και συμπαραστέκονται στα θύματα της τραγωδίας, να πούμε ένα ευχαριστώ για την παρουσία σας και να πούμε ότι δεν τους αφήσουμε σε ησυχία. Όλα αυτά που λέγαμε, όλα αυτά που καταγγέλαμε οι εργαζόμενοι, όλα αυτά που βλέπαμε, όλα όσα τους τα στέλναμε με εξώδικα, όσα κάναμε με αγωγές, όλα αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν. Δεν είναι αδιανόητο για μας αυτό που έχει συμβεί τους μηχανοδηγούς. Όσοι είμαστε εδώ πάνω στην εξέδρα και οι άλλοι που είναι από κάτω και μας βλέπουν οι συνάδελφοι, όταν το ακούσαμε το θεωρούσαμε αδιανόητο. Αν λειτουργούσαν όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε καταγγείλει με εξώδικα, με επιστολές, με διαμαρτυρίες, με απεργίες που βγαίνανε καταχρηστικές και τώρα μόλις πας να κάνεις απεργία είσαι 99% χαμένος, ακόμα και αν κοιτάξεις τον εργαζόμενο στα μάτια να του πεις σήμερα απεργούμε, μπορεί να σε βγάλουν παράνομο. Ακόμα και σε αυτά δεν μας απαντήσανε ποτέ τίποτα. Σήμερα οφείλουν απάντηση όμως στην ελληνική κοινωνία, γιατί το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τους μηχανοδηγούς, δεν αφορά το πρόβλημα τους σιδηροδρομικούς όλους, τους συναδέλφους τους τεχνίτες, τους συναδέλφους στο προσωπικό κίνησης, τους συναδέλφους στους σταθμάρχες, αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Άρα όλοι όσοι εμπλέκονται, αυτοί οι οποίοι αδιαφορούσαν για τα συστήματα που καταγγέλλουμε ότι δεν τοποθετήθηκαν, αυτοί οι οποίοι αδιαφορούσαν όταν φωνάζαμε γιατί αυτά αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αυτοί οι νόμοι που ψηφίζονται και καλά μας ευνοούν γιατί δεν εφαρμόζονται. Οι εταιρείες δεν έχουν βγει ακόμα να μιλήσουν. Να μιλήσουν οι εταιρείες, να πούνε, να δώσουν μια εξήγηση. Τι έγινε, μόνο εμείς εργαζόμενοι και δεν θα απολογηθούμε εμείς για τα λάθη των υπευθύνων. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εμείς θα πάμε εκεί τα πράγματα εκεί που πρέπει. Και το χρωστάμε όχι μόνο στους συναδέλφους μας, το χρωστάμε σε όλους όσους είναι εδώ και σε όσους όλη την Ελλάδα παρακολουθούν παγωμένοι αυτό που γίνεται. Και μέχρι Τετάρτη θα συνεχίσουμε, γιατί μέχρι σήμερα δεν μας έχει καλέσει κανείς, ούτε ένας, να μας πει τι έγινε εκεί. Ούτε ένας δεν μας έχει καλέσει να μας πει τι έγινε εκεί. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Και βγαίνουν όλοι και μιλάνε για εμάς, χωρίς να ρωτάνε εμάς. Δεν θέλουμε, νιώθουμε μεγάλη οργή και θυμό, πιστέψτε με. Και ευχαριστούμε όλους όσους είναι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε και δίνουμε μια υπόσχεση. Δεν ξεχνάμε αυτό, τίποτα άλλο. Όλοι μαζί, συνοδοί, μηχανοδηγοί, τεχνίτες, εργαζόμενοι, σωματεία, συλλογικότητες, φοιτητές, μαθητές, γονείς, όλες και όλοι, για να αποτιμήσουμε φόρο τιμής στα θύματα μιας σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η ζωή μας μετράει. Το ακούω αυτές τις μέρες από τα χείλη όλων όσων βρέθηκαν στους δρόμους. Το είδα γραμμένο σε δράσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια και στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Για μας, τους σιδηροδρομικούς, ήταν ένα από τα δύο πράγματα που μάθαμε κατά την εκπαίδευσή μας από τους παλαιότερους και διδάξαμε και εμείς τους νεότερους. Η ζωή όλων των επιβατών και των εργαζομένων μετράει. Το δεύτερο πράγμα ήταν ο σιδηρόδρομος πάνω απ' όλα. Αυτές τις δύο προτεραιότητες είχαμε και ως συνδικάτα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την ασφάλεια όλων μας και την πρόοδο του σιδηροδρόμου. Όταν οι σιδηροδρομικοί φωνάζαμε να μην σπάσουν οι εταιρείες, εξυπηρετούσαμε αυτούς τους δύο στόχους. Θρηνούμε τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους συναδέλφους μας. Σήμερα είμαστε γεμάτοι οργή. Δεν μπορούμε να βρούμε λόγια για να εκφράσουμε την απέραντη θλίψη για αυτή τη τραγωδία. Νέοι άνθρωποι, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνάδελφοί μας πάνω στα τρένα δεν γύρισαν στα σπίτια τους γιατί τους σκότωσαν. Σήμερα είμαστε λιγότεροι.
Είμαστε πιο φτωχοί, αλλά έχουμε όλοι μας χρέος να γίνουμε πιο δυνατοί, να γίνουμε πιο πολλοί, να γίνει η φωνή μας ακόμα πιο καθαρή. Ο πόνος και η θλίψη δεν μετριέται. Ο θυμός και η οργή ξεχυλίζει. Δεν θα τραπούμε να κλάψουμε. Θα σφίξουμε όμως τα δόντια μας, θα πιαστούμε χέρι με χέρι για να σηκώσουμε ο ένας τον άλλον. Να γίνουμε τα παιδιά, οι σύντροφοι, οι γονείς για τις οικογένειες των συνανθρώπων μας που δεν είναι μαζί μας πια. Οι εργάτες και ο λαός, όπως περήφανα παλεύει κάθε μέρα για να τα βγάλει πέρα, περήφανα ξέρει να θρηνεί και τους δικούς του ανθρώπους. Τι έγινε, τι έφταιξε, ποιοι τους σκότωσαν όλοι ρωτάνε. Τους σκότωσαν αυτοί που χρόνια τώρα με τις πολιτικές τους διέλυσαν το σιδηρόδρομο. Τους σκότωσαν αυτοί που κοστολογούν τις ανθρώπινες ζωές με μερικά εκατομμύρια ευρώ. Τους σκότωσαν αυτοί που μπουκώνουν με αμύθιτα ποσά τους κάθε λογής εργολάβους, αλλά δεν βρίσκουν χρήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Τους σκότωσαν αυτοί που σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στα ατελείωτα ατυχήματα στο σιδηρόδρομο που προηγήθηκαν πριν από τη μεγάλη αυτή τραγωδία. Τους σκότωσαν αυτοί που όταν η τεχνολογία έχει τόσο πολύ εξελιχθεί, τα τρένα στην Ελλάδα θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργούν και να κυκλοφορούν με τους όρους του 1960. Τους σκότωσαν αυτοί που βγαίνουν και κλαίνε στις κάμερες για τα θύματα, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να ικανοποιηθούν τα αυτονόητα αιτήματα των εργαζομένων και των σωματείων για τα θέματα ασφάλειας. Χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι αγωνιούν, φωνάζουν, διεκδικούν να πάρθουν μέτρα για να μην υπάρξει άλλο ατύχημα. Δεν ίδρωσε το αυτή κανενός, όπως δεν ίδρωσε το αυτή μπροστά σε αυτή την τραγωδία και της ηγεσίας της Hellenic Train, όπως διαπιστώσαμε στη χθεσινή συνάντηση που είχαμε μαζί της. Χορτάσαμε λόγια, λόγια και υποσχέσεις. Δεν μασάμε κουτόχορτο, κύριοι. Δεν είναι αποτυχία αυτό που έγινε, μα ούτε και η κακιά στιγμή. Ήταν ένα προδιαγραμμένο έγκλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το κέρδος είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Μας προκαλούν αηδία τα κόμματα που σκυλεύουν πάνω από τους νεκρούς, που συγκρίνουν το αίμα και τον πόνο που δημιουργήθηκε στη θητεία του καθενός όταν αυτός κυβερνούσε, που ακόμη και τώρα υπερασπίζονται το δικό του σχέδιο απελευθέρωσης των μεταφορών, την ιδιωτικοποίηση που οδήγησε στη διάλυση και η διάλυση στη τραγωδία. Μας κοροϊδεύουν αυτοί που λένε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτά δεν γίνονται. Η πολιτική της απελευθέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δολοφονεί το ίδιο και εκεί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 2021 καταγράφηκαν 1.389 σιδηροδρομικά ατυχήματα με συνολικά 636 νεκρούς και 513 τραυματίες. Τα 97 από αυτά τα ατυχήματα αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Χτες ανακοίνωσαν και μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να τεκμηριώσει το προαποφασισμένο πόρισμα, περιορίζοντάς το σε ένα λάθος ανθρώπινο και βγάζοντας λάθη την εγκληματική πολιτική που υπηρέτησαν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν και να λογοδοτήσουν. Και εμείς έχουμε ευθύνη και χρέος να μην το αφήσουμε ούτε να ξεχαστεί, ούτε να δώσουμε σύγχρονο χάρτη όμως στους επίδοξους σωτήρες. Εμείς απαντάμε με τη δύναμη της οργάνωσης και της αλληλεγγύης. Έχουμε ευθύνη να μην αφήσουμε να ξεπλύνουν τις ευθύνες τους με το αίμα του λαού. Δεν θέλουμε κηδείες με δημόσια δαπάνη. Θέλουμε εργασία με ασφάλεια. Θέλουμε ζωή με ασφάλεια. Θέλουμε να ταξιδεύουμε με ποιοτικό και ασφαλή τρόπο. Παρόλο που είμαστε πληγωμένοι, παρόλο που είμαστε οργισμένοι, οφείλουμε να συνεχίσουμε και να πορευτούμε με το κεφάλι ψηλά. Όποιος σκύψει δεν βοηθάει κανέναν, παρά μόνο αυτούς που έφεραν την κατάσταση εδώ. Δεν λέμε τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα όλων μας. Δεν λέμε θα λογαριαστούμε μετά. Αγωνιζόμαστε η επόμενη μέρα να έχει την ασφάλεια που δεν είχε η προηγούμενη.
Ζητάμε να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία και να αποδοθούν άμεσα ευθύνες. Ζητάμε να γίνουν άμεσα προσλήψεις στον ΟΣΕ και στη Χελένη Τρέινγκ μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την κάλυψη των πολύ μεγάλων και σοβαρών ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες. Αντίστοιχη εξειδίκευση και επιστοποίηση προσωπικού. Προγράμματα εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και της ασφαλούς λειτουργίας του συνδρομικού δικτύου. Σωστή συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού και της γραμμής. Συντήρηση, επισκευή και εξυγχρονισμό όλου του τεχνικού εξοπλισμού και όλων των εγκαταστάσεων για να προσφέρεται ασφαλή εργασία. Μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων. Μέτρα επίσης για την ασφαλή διέλευση των τρένων από κατοικημένες περιοχές στις ισόπεδες διαβάσεις. Να χορηγηθούν όλα τα μέσα τοπικής προστασίας στους εργαζόμενους και να τους προστατέψουν από τον κίνδυνο των ατυχημάτων. Τεχνικός ασφάλειας και γιατρός εργασίας σε κάθε συγκρότημα. Αγωνιζόμαστε για φθηνές, σύγχρονες, ποιοτικές και ασφαλείς μαζικές μεταφορές για το λαό και τους εργαζόμενους. Με οργανωμένο μαζικό αγώνα, οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν τη μάχη. Να συγκροστούν με τις πολιτικές που βάζουν την ανθρώπινη ζωή στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται ολοκάθαρα και στο σύνθημα που ακούγεται όλες αυτές τις μέρες. Οι νεκροί μας, τα κέρδη τους. Έτσι θα βαδίσουμε, δεν θα περιμένουμε κι άλλη τραγωδία για να δράσουμε αποφασιστικά, μαζικά και οργανωμένα. Η ιστορία κατέγραψε το έγκλημα. Τώρα πρέπει να καταγράψει τη στάση και τη δράση του καθενός από εμάς για να μην επαναληφθεί. Συνεχίζουμε.